Είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και τις παθήσεις του μεταβολισμού. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε για ένα θέμα που περιλαμβάνει τις αντιβιώσεις και τα γιαούρτια. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς έχετε ακούσει ότι είναι καλό όταν κάποιος παίρνει αντιβίωση να τρώει και γιαούρτι για να μειώνει την πιθανότητα να έχει γαστρεντερικές παρενέργειες, συνήθως διάρρεια, ενίοτε σπανιότερα δυσκυλιότητα και άλλα ενοχλήματα, ανίοτε και ναυτία και ανακατοσούρες κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά εδώ υπάρχει μια μικρή υποσημείωση. Δεν είναι όλα τα γιαούρτια τα ίδια. Όλα τα γιαούρτια περιέχουν μαγιά γιαουρτιού και αυτό θα το δείτε στα συστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα γιαούρτια περιέχουν τα μικρόβια όπως και όσο πρέπει για να βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να δούμε τι εννοούμε. Έξω στην αγορά υπάρχουν δύο είδων γιαούρτια. Υπάρχουν τα γιαούρτια στα οποία βάζουμε κάποια συστατικά α, β, γ, συν μαγιά γιαουρτιού, το συσκευάζουμε, το βγάζουμε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο γιαούρτι έχει το μικρόβιο, έχει το λακτοβάκυλο, τα μικρόβια τα οποία είναι καλά και χρήσιμα, αλλά αυτά τα μικρόβια έχουν προστεθεί. Δεν έχουν φάει την καλλιέργεια, δεν έχουν φάει το γιαούρτι, δεν έχουν φάει το γάλα για να γίνει γιαούρτι. Είναι ουσιαστικά σαν να παίρνω ένα χάπι προβιωτικού και να το τρίβω μέσα σε ένα γιαούρτι. Καλό και χρήσιμο. Το ιδανικό όμως είναι το γιαούρτι να είναι φτιαγμένο με τον παραδοσιακό τρόπο. Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο, παίρνω ένα κεσεδάκι, βάζω γάλα, βάζω τη μαγιά γιαουρτιού που μπορεί να είναι ένα προηγούμενο γιαούρτι ή μια σκόνη μαγιά γιαουρτιού ή ακόμα και μια τριμμένη ταμπλέτα προβιωτικού. Το βάζω σε θερμοκρασία 37 με 40 βαθμούς Κελσίου για ένα μερόνυχτο. Ιδανικά θέλουμε 16 με 24 ώρες. Εκεί πέρα το μικρόβιο που βάζω μέσα τρώει τη λακτόζη, μεταβολίζει τη καζεΐνη, τρώει δηλαδή τα συστατικά του γάλακτος, φτιάχνει ένα προϊόν που το λέμε γιαούρτι και αναπαράγεται τρώγοντας τα συστατικά του γάλακτος. Αυτό είναι το κανονικό γιαούρτι. Αυτό έχει την ιδανική ποσότητα και περιεκτικότητα για να κάνει καλό στο έντερό μας και αυτό είναι αυτό που ιδανικά θα πρέπει να επιλέγετε. Τώρα, πώς καταλαβαίνω, ένα γιαούρτι είναι φτιαγμένο με τον παραδοσιακό, το σωστό τρόπο είναι φτιαγμένο ανακατεύοντας κάποιες ουσίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το γιαούρτι που είναι φτιαγμένο παραδοσιακά έχει πέτσα. Τι είναι η πέτσα? Η πέτσα είναι το γάλα περιέχει λιπαρά. Το ξέρουμε αυτό. Ωραία. Βάζοντας μέσα το μικρόβιο και βάζοντας σε μια θερμοκρασία ζεστή, σχετικά ζεστή, ας πούμε 37 με 40 βαθμούς Κελσίου, το λίπος που υπάρχει αραιωμένο μέσα στο γάλα αρχίζει και έρχεται στην επιφάνεια. Δημιουργεί μια κρούστα η οποία όταν παγώνει, το λίπος παγώνει, κάνει δηλαδή αυτή την πέτσα. Την πέτσα άμα θέλετε την τρώτε, άμα θέλετε την πετάτε. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για την υγεία. Αν όμως έχετε υψηλή χοληστερίνη LDL και έχετε σκοπό να τη μειώσετε, καλό είναι να την αποφεύγετε. Και πάλι όμως δεν είναι μονόδρομος, γιατί υπάρχουν μελέτες ότι ακόμα και όταν τρως την πέτσα από το γιαούρτι ή γενικά κορεσμένα λιπαρά, υπάρχει περίπτωση να μην επηρεάζεται το LDL. Γι' αυτό αφήνω ένα μικρό ερωτηματικό. Δεν είμαι πολύ φανατικός με το ναι ή όχι για την πέτσα. Νομίζω ότι είναι άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διατροφή μας. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό στην άκρη, αυτό είναι το γιαούρτι που θα επιλέγετε. Ποια θα όμως θα είναι η επιλογή για τους ανθρώπους που είτε από συνειδητή επιλογή, είτε από γεύση, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, από δυσανεξία πιθανώς, επιλέγουν να μην περιέχουν γαλακτοκομικά στη διατροφή τους? Τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Η λύση και εδώ είναι απλή. Παίρνεις ένα φυτικό γάλα, ας πούμε γάλα σόγιας, βάζεις μέσα μια κουταλιά της σούπας γιαούρτι, φυτικό γιαούρτι, ή κανονικό γιαούρτι ή μαγιά μπύρας. Όχι μαγιά μπύρας, συγγνώμη, μαγιά γιαουρτιού. Υπάρχουν σε κάποια καταστήματα, θα το βρείτε στο ίντερνετ εύκολα, γράφοντας μαγιά γιαουρτιού, μια σκόνη, η οποία του βάζετε στο μείγμα, χρειάζεται όμως να διατηρηθεί σε θερμοκρασία 37 με 40 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 12 με 14 ώρες, ιδανικά θα έλεγα 16 με 20. Υπάρχουν στην αγορά κάποια μηχανήματα που είναι γιαουρτιέρες, που βάζεις βαζάκια, βάζεις λίγο γάλα, βάζεις λίγη σκόνη ή γιαούρτι. Υπάρχουν και φυτικά γιαούρτια στα μαγαζιά με βιολογικά και το φτιάχνεις. Η άλλη επιλογή προφανώς είναι να πάρεις φυτικό γιαούρτι έτοιμο που υπάρχει στα βιολογικά. Αυτά δυστυχώς για μένα χοντρικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά που δεν έχουν προσθετικά γεύσεις, δεν έχουν ζάχαρη δηλαδή, τα οποία δεν έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση, αλλά αν προσθέσεις λίγο κακάο, λίγο μέλι, λίγο σιρόπι αγάπης, γίνονται μια χαρά και είναι και οικονομικά. Τα πιο ακριβά είναι αυτά που έχουν γεύσεις, που έχουν συνήθως χυμό από φρούτα ή πολτό από φρούτα, δυστυχώς συνήθως έχουν πάρα πολύ ζάχαρη.
δεν είναι κακό, δεν είναι κακό η ζάχαρη, δεν είναι ο δαίμονας, αλλά καλό είναι να παίρνουμε το φυσικό και να προσθέτουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Άρα οι επιλογές μας όταν δεν θέλουμε να φάμε γιαούρτι είναι να πάρουμε έτοιμο γιαούρτι, φυτικό γιαούρτι που θα βρούμε στα μαγαζιά με βιολογικά ή να φτιάξουμε μόνοι μας. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Η γιαουρτιέρα παρεμπιπτόντως, αυτό δηλαδή το οποίο φτιάχνει γιαούρτι, είναι πολύ οικονομικό. Κάνει 20-25 ευρώ μαζί με την αποστολή. Αν ψάξετε σε μια μηχανή αναζήτηση, στο Scrooge ας πούμε, θα το βρείτε πολύ οικονομικά. Θέλει λίγο μεράκι, όχι τρελά πράγματα, να αγοράσεις το φυτικό γάλα, να το βάζεις μέσα στα μπολάκια, να βάλεις λίγο γιαούρτι φυτικό ή ζωικό, αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ή σκόνη, ή να τρύπεις ένα χαπάκι προβιωτικό μέσα και να το αφήσεις περίπου για ένα μερόνυχτο. Και αυτό γίνεται φυτικό γιαούρτι, δεν είναι το γιαούρτι το παραδοσιακό, δεν είναι ας πούμε, είναι λίγο πιο υδαρές ας πούμε. Εντάξει, και από εκεί και πέρα προσθέτεις τις γεύσεις που θες εσύ. Είναι και αυτό μια επιλογή, είναι καλό για αυτούς που είτε έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο τα αποφεύγουν. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.